Και τώρα κάτι εντελώς διαφορετικό. Έντεχνο ελληνικό τραγούδι στην καρδιά της πόλης της Κορίνθου, στον Μαγεμένο Αυλό. Βρεθήκαμε εκεί με το συνεργείο του Άξιον και παρέα με τη μουσική συντροφιά του Γιάννη, της Δέσποινας και του Βασίλη, διασκεδάσαμε μέχρι πρωίας. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Απόψε η εκπομπή μας βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Κορίνθου, εδώ στον πεζόδρομο της Φιλερινού, στη μουσική σκηνή Μαγεμένος Αυλός. Κοντά μου έχω αγαπημένους φίλους από τα παλιά, εξαιρετικούς καλλιτέχνες που μας κρατούν μουσική συντροφιά τα βράδια του χειμώνα. Είναι λοιπόν κοντά μου ο Γιάννης ο Πάνου και ο Βασίλης ο Μπαλασσινός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία πρώτα απ' όλα τον ιδιοκτήτη του Μαγεμένου Αυλού, τον κύριο Λάκη Μανθόπουλο. Και περιμένουμε και την άλλη την τραγουδίστρια, τη μία σας μάλλον και μοναδική τραγουδίστρια, τη Δέσποινα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας ένωσε. Σας θυμόμαστε πολλά χρόνια να τραγουδάτε μαζί μέσα στον νομό Κορινθίας, τόσο στην Κόρινθο όσο και στο Κιάτο, στα μαγαζιά του Γιάννη του Σπανού και σε άλλα μαγαζιά κατά καιρούς. Πάντα μαζί. Τι ήταν αυτό που σας ένωσε σαν μουσική συντροφιά, σαν παρέα? Ουσιαστικά αυτό που μας ένωσε είναι η επιθυμία μας να τραγουδάμε σωστό ποιοτικό ελληνικό τραγούδι. Αυτό έχουμε μάθει από τότε που ξεκινήσαμε τη μουσική. Αυτά τα ακούσματα είχαμε και εγώ και ο Βασίλης αλλά και η Δέσποινα. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνουμε παρέα και να δέσουμε για να κάνουμε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε ότι αξίζει για την Κόρινθο. Ήταν λοιπόν ένας κοινός μουσικός δρόμος. Ακριβώς. Αυτή ήταν η αφορμή που βρεθήκατε και αναπτύξατε μεταξύ σας φιλία, θα λέγαμε, γιατί αυτό φαίνεται και βγαίνει και πώς το επικοινωνείτε και με τον κόσμο. Και φυσικά βρέθηκε και το κατάλληλο μαγαζί μέσα εδώ στην Κόρινθο και ο ιδιοκτήτης που ήθελε να στηρίξει αυτού του είδους τη μουσική. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο δικό σας το μαγαζί, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο πρόγραμμα, ακούμε έντεχνα ποιοτικά τραγούδια. Δηλαδή, εδώ θα ακούσουμε Χατζηντάκι, Θοδωράκι, Χατζή και στο δεύτερο πρόγραμμα το διασκεδαστικό και πάλι στα ίδια μονοπάτια. Ακριβώς. Οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες και στο πρώτο πρόγραμμα αλλά και στο υποτιθέμενο λαϊκό ή πιο χορευτικό, αν το πούμε έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα διαλέγουμε πάντα τα καλύτερα τραγούδια, αυτά που ξέρει ο κόσμος, αυτά που τραγουδάει και δεν έχουν να κάνουν με τα τραγούδια της σειράς ή τουλάχιστον αυτά που νομίζουμε εμείς ότι δεν πρέπει να ακούγονται στα μαγαζιά. Άλλωστε δεν το επιτρέπει και ο χώρος εδώ. Είναι δηλαδή επιλογή σας να μην ακούμε Βαντί, Ρέμο, Νίνο? Ναι, είναι καθαρή επιλογή μας. Είναι καθαρή επιλογή σας. Είναι δύσκολο αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να ακολουθείς το δρόμο το μουσικό που επιλέγεις? Μάλλον να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι περισσότεροι Έλληνες τραγουδάνε καλά ή έτσι νομίζουν. Σωστά. Αν κρίνουμε και από την κοσμοσυρωή στα παιχνίδια, έτσι, στα τηλεοπτικά reality. Υπάρχει παιδεία, αρκεί μόνο το ταλέντο, το έμφυτο? Από εκεί και πέρα χρειάζεται και εκπαίδευση πάνω σε αυτό? Σίγουρα χρειάζεται εκπαίδευση. Βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία το ταλέντο, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, ναι, τραγουδάμε όλοι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που αρκεί. Από εκεί και πέρα η παιδεία δημιουργείται, η παιδεία πρέπει να υπάρχει εκ των πραγμάτων. Πρέπει να έχεις τα ακούσματα δηλαδή για να κάνεις αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι όχι μόνο τα ακούσματα, είναι ο τρόπος που θα τραγουδήσεις, είναι το πώς θέλεις να το δώσεις στον κόσμο, γιατί αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι προσφορά. Ναι, μεν εμείς περνάμε καλά και μας αρέσει, αλλά είναι και το τι θα δώσουμε στον κόσμο. Είναι κατάθεση ψυχής. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια θεατρικότητα εδώ στην ομάδα σας. Ακριβώς. Έτσι, μιλάτε μεταξύ σας, αστειεύεστε. Είναι και έχουμε καλή χημεία. Έχετε πολύ καλή χημεία και πολύ καλή χημεία δημιουργείται και με τον κόσμο κάτω. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι περνάμε και μια πολύ δύσκολη περίοδο, μια περίοδο οικονομικής κρίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί ο κόσμος να ξεδίνει, να βγαίνει έξω και να ακούει τέτοια τραγούδια. Το έχει ανάγκη ο κόσμος. Το σύστημα προσπαθεί να μας κλείσει όλο στο σπίτι μας, να μην καπνίζουμε, να μην πίνουμε και να ανταλλάσσουμε τραγούδια μέσα από το Facebook. Εσείς όμως έχετε μια άλλη πρόταση εδώ, να πλησιάζετε τον κόσμο. Ξαναλέω ότι είναι και ο χώρος τέτοιος ο οποίος επιτρέπει όλο αυτό το σκηνικό που ακριβώς γίνεται εδώ. Δηλαδή, δεν είμαστε δεμένοι μόνο μεταξύ μας, εδώ έχουμε δέσει και με το χώρο, έχουμε δέσει και με το υπόλοιπο προσωπικό του καταστήματος, έχουμε δέσει με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Αυτό το παιχνίδι που γίνεται συνολικά και είναι γιατί πραγματικά διασκεδάζουμε πρώτα εμείς. Κοντά μας έχουμε τη Δέσποινα την Κοντούδη. Δέσποινα, γεια, σε περιμέναμε λίγη ώρα για να μας έρθεις από την Αθήνα, όπως πάντα. Καλησπέρα σας. Πες μας, είσαι χρόνια που τραγουδάς σε μαγαζιά του νομού μας. Σε αγαπάμε και μας αγαπάς το ίδιο? Σας αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και έρχομαι τόσα χρόνια εδώ. Μ' αρέσει το κοινό, είναι ζεστό, είναι αυθόρμητο, συμμετέχει, το αρέσει το ποιοτικό τραγούδι, οπότε νιώθω ευτυχισμένη και κατεβαίνω να λειτουργώ. Και
Και αυτό φαίνεται, το εκπέμπεις και βέβαια τραγουδάς τόσο θεατρικά, εμείς σε ξέρουμε και οι τηλεθεατές μας σε λίγο θα δούνε τι εννοούμε, τόσο θεατρικά, από την ψυχή σου θα λέγαμε, έχεις σπουδάσει υποκριτική? Όχι, δεν έχω σπουδάσει υποκριτική, έχω σπουδάσει τραγούδι, έχω κάνει 3 χρόνια στο Εθνικό Οδείο, αλλά το αισθάνομαι τόσο βαθιά μέσα με το τραγούδι, όλο μόλις αρχίσει η μουσική είναι σαν να φεύγω ταξίδι, οπότε αυτό προσλαμβάνει ο κόσμος, όλη αυτή την αγάπη που έχω στο τραγούδι. Ωραία λοιπόν, ας πάμε να μας ταξιδέψεις. Η Δέσποινα θα μας ταξιδέψει στη θάλασσα των τραγουδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εναλλακτική ολιστική προσέγγιση στα προβλήματα υγείας σώματος και ψυχής μέσα από την εμπειρία της ομοιοπαθητικού γιατρού κυρίας Βέργου Μπαζέου Βενετίας. Επίσης, δείξαμε και τα βιβλία του μεγάλου διατροφολόγου Κώστα Μπαζέου με θέμα τη διατροφή και με γενικό τίτλο «Αν ξέραμε τι τρώμε». Ο σύγχρονος άνθρωπος, απογοητευμένος και κακοπαθημένος από το σύστημα υγείας έτσι όπως του παρέχεται, αναζητά τρόπους παρέμβασης στην υγεία του. Προσπαθεί δηλαδή να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Έτσι, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε τεχνικές πέρα από τις συμβατικές ιατρικές τακτικές, που είναι γνωστές συνολικά σαν συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική. Η συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική δίνει έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος, που λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις σωματικές, αλλά και τις πνευματικές, συναισθηματικές και ψυχικές πλευρές της υγείας. Επίσης, δίνει μεγάλη σημασία στην πρόληψη και όχι απλά στην καταστολή των συμπτωμάτων. Ένας τρόπος εναλλακτικής προσέγγισης θεραπείας είναι η γνωστή μας ομοιοπαθητική. Μέσα από την προσπάθεια του γιατρού, ενός διεθνούς δασκάλου, έτσι, του Βυθούλκα. Θα σας πω, ο κ. Βυθούλκας δεν είναι γιατρός.
Δεν είναι γιατρός. Όχι. Μάλιστα. Είναι δάσκαλος. Είναι καθηγητής της ομοιοπαθητικής. Και μάλιστα χρησιμοποίησε και πολύ προηγμένες τεχνολογίες από εκείνα τα χρόνια, βέβαια, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για να μπορεί. Βέβαια, γιατί ναι. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παγκόσμιας διδασκαλίας, έτσι. Βέβαια. Και έφερε πολύ κόσμο από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται πλέον στην Αλόνισο, όπου ιδρύθηκε η Διεθνής Ακαδημία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και έρχονται γιατροί από όλο τον κόσμο και διδάσκονται ομοιοπαθητικοί. Δηλαδή, ο Γιώργος Βιθούλκας είναι αυτός ο οποίος εξέλιξε την ομοιοπαθητική. Να την πούμε, προχώρησε. Να πούμε ότι τιμήθηκε και με. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Εναλλακτικής Ιατρικής. Το βραβείο Εναλλακτικής Ιατρικής το 1994 στη Σουηδία για την προσφορά του στην ομοιοπαθητική και στην υγεία γενικά. Επίσης είναι καθηγητής τακτικός καθηγητής της Ιατρικής Ακαδημίας του Κιέβου και συνεργάτης καθηγητής του Πανεπιστημίου, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου στο Μπιλμπάο της Ισπανίας και σε άλλες σχολές που αυτή τη στιγμή δεν... Αλλά... Ναι, ναι. Και είναι και συγγραφέας. Έχει γράψει πολλά βιβλία. Καταρχήν έχει γράψει πέρα από την... τη δουλειά του, τη συγγραφική, γύρω από την ομοιοπαθητική και το τι είναι η ομοιοπαθητική. Γράφει και τώρα που μιλάμε, συνεχίζεται η ομοιοπαθητική φαρμακολογία, η Materia Medica, η οποία είναι πολύ τόμη και είναι και μεταφρασμένα τα βιβλία του σε πολλές γλώσσες. Ακούγεται και περίπλοκο, δύσκολο δηλαδή, με την έννοια ότι μετά πώς θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη εμπειρία στο γιατρό, στο ομοιοπαθητικό, εν πάση περιπτώσει, που θα προτείνει το φάρμακο. Ναι. Για να δώσει ακριβώς αυτό που πρέπει. Εμάς εκείνη η δυσκολία μας, στο να βρούμε το σωστό φάρμακο. Το σωστό ομοιοπαθητικό φάρμακο θα κάνει βαθιά θεραπεία, θα κάνει φιλική θεραπεία προς τον οργανισμό και χωρίς παρενέργειες. Εάν δεν είναι το φάρμακο που χρειάζεται ακριβώς ο ασθενής, θα βοηθήσουμε λίγο, λιγότερο ή καθόλου. Η δυσκολία μας είναι στο να βρούμε το σωστό φάρμακο. Γι' αυτό και επιμένουμε σε αυτές τις λεπτές ποιότητες, ναι. Ωστόσο, τα βιβλία εξακολουθούν να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση από ό,τι βλέπουμε. Δηλαδή, ένα εκατομμύριο αντίτυπα βιβλία του Κώστα του Μπαζέου. Να πούμε ότι με πολλές σπουδές διατροφολόγος, ο οποίος έγραψε, είχε δική του σελίδα για 20 ολόκληρα χρόνια στην ελευθεροτυπία. Το αν ξέραμε τι τρώμε. Το ξέρει. Το αν ξέραμε τι τρώμε. Είναι λοιπόν του Κώστα του Μπαζέου και 20 από τα βιβλία του έγιναν και best seller. Διαβάζω μάλιστα εδώ έτσι κάποιες κριτικές που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Τελικά, ο πιο σωστός τρόπος να κάνεις δίαιτα σήμερα είναι να διαβάζεις Μπαζέο. Έγραψε ο Φρέντι Γερμανός, ήταν αυτό, με το καυστικό του χιούμορ. Και ο Δημήτρης Ψαθάς έγραψε: «Τούτο το βιβλίο νομίζω ότι πρέπει να γίνει το εγκόλπιο κάθε καλής νοικοκυράς που θέλει να προστατέψει την υγεία της οικογένειάς της από τους κινδύνους που κρύβει μέσα στα τρόφιμα, η κερδοσκοπία και η ασυνειδησία. Σε συνεργασία με την επιστήμη της χημείας». Τα είπε όλα μέσα σε αυτή την πρόταση. Δείχνω λοιπόν, εδώ είναι οι τροφές που χαρίζουν υγεία. Είναι ένας οδηγός για όλη την οικογένεια. Συνδυασμοί βιταμίνες και τα μυστικά της υγιεινής διατροφής. Εδώ μας δίνεται θέματα τώρα και για επόμενη εκπομπή που θέλουμε να μιλήσουμε για διατροφή και το πόσο σημαντικό είναι. Το πόσο σημαντικό είναι. Έτσι, όλα τα μυστικά. Αυτά και αυτά τα γιατροσόφια που λέγαμε, τα παλιά και πόσο σημαντικά όμως είναι αυτά. Τα 100 βότανα, 2.000 θεραπείες, πολύ καλό βιβλίο, πραγματικά αυτό πολύ καλό είναι βιβλίο. Είναι κλασικό βιβλίο πλέον. Ναι. Ναι. Το οποίο έχει εκδοθεί και τώρα ξανά σε μια νεότερη εκδοχή του. Ήρθε στη πιο έτσι φρέσκια εικόνα του, έτσι. Πολύ σημαντικό. Είναι όλα τα βότανα, η υγεία από το φαρμακείο της φύσης. Έχει λοιπόν εδώ την κατάθεση δύο γιατρών σοβιετικών, οι οποίοι λένε ότι αν αποφεύγαμε τα περισσότερα από τα φάρμακα που κυκλοφορούν, θα αποφεύγαμε και τη γέννηση των περισσότερων ασθενειών. Ναι, δεν είμαστε κατά των φαρμάκων, απλά λέμε ότι όταν ανεξέλεγκτα παίρνουμε φάρμακα, περισσότερο κακό κάνουμε στον οργανισμό μας, παρακαλώ. Και το τελευταίο και αυτό εδώ που έχω στα χέρια μου, το αν ξέραμε τι τρώμε. Όλη η αλήθεια για το ψωμί, το λάδι, το κρασί, το γάλα και τον καφέ. Παρεξηγημένα όλα. Ακόμα και το ψωμί που τρώμε σήμερα με τη μορφή που το τρώμε από ό,τι διάβασα, μπορεί πραγματικά να μας κάνει κακό και τουλάχιστον πρέπει να γνωρίζουμε. Πρέπει να ξέρουμε τι γάλα πίνουμε, τι καφέ πίνουμε, γιατί, πόσο λάδι. Πολύ σημαντικά βιβλία. Εμείς τα προτείνουμε και θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για επόμενη εκπομπή, όπου μπορούμε να ανοίξουμε το θέμα της
για τη σωστή διατροφή, γιατί οι σωστές τροφές είναι φάρμακα.